θυμίζει πολλές φορές στη ζωή μας που όταν έχουμε κάποιες δυσκολίες παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Και όταν περάσει το πρόβλημα το λέμε Σταύρος των εαυτών, δηλαδή με την περιφρόνησή μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός ήρθε να θυσιαστεί για μας, για μένα, για σας, για όλο τον κόσμο. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός αυτός για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας, αν δεν ακολουθήσει τη σταυρική πορεία, δεν θα μπορέσουμε να τον αναγνωρίσουμε ούτε στο Σταυρό. Γιατί αυτή όλη η μεγάλη εβδομάδα είναι συγκινητική και κατανυκτική, οι ακολουθίες και οι λειτουργίες. Εάν δώσουμε πάρα πολύ προσοχή στον εαυτό μας, θα καταλάβουμε ότι ο ίδιος ο Θεός θυσιάστηκε, δηλαδή ο Υιός του Θεού, θυσιάστηκε για μένα, για να με απαλλάξει από το δουλεία του εχθρού, από την αμαρτία και από την πρόσχερη κόλαση που πολλές φορές το αισθανόμεθα. Εύχομαι όλοι μας να καταλάβουμε ότι στη ζωή μας, όπως ξέρουμε, ότι υπάρχει τέτοια ματαιοδοξία, αλλά ο Χριστός είναι ο πάντα εκείνος που μας δίνει την ελπίδα και την πίστη να μπορέσουμε να ταινίσουμε στο Σταυρό σε λίγες μέρες, όχι να το βλέπουμε μόνο τυπικά, αλλά να το βλέπουμε και στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό να σταυρώσουμε τον εαυτό μας, τα πάθη, τις αμαρτίες, τον εγωισμό και οτιδήποτε άλλη κακία έχουμε μέσα στη ψυχή μας, για να καταλάβουμε ότι ο Χριστός δεν θυσιάστηκε δουλικά, αλλά θυσιάστηκε για να μας απαλλάξει, να μας συμφιλειώσει στη ζωή μας, να μας κάνει φίλους Του. Θέλει να είναι στη ζωή μας κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν το συνειδητοποιήσουμε, τότε θα αισθανόμαστε την ανάγκη κι εμείς να σταυρωθούμε. Να σταυρωθούμε γιατί? Θα μου πεις, ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι αν δεν σταυρωθούμε στη ζωή μας, δεν θα το προϋπατήσουμε, δεν θα το συναντήσουμε και δεν θα αναστηθούμε μέσα από την ψυχή μας, που η Ανάσταση συμβολίζει τη νίκη της ψυχής. Είναι η νίκη της ψυχής που απαλλάσσεται από την αμαρτία όταν ο άνθρωπος σταυρώνεται. Έτσι θα καταλάβουμε, έτσι θα νιώσουμε και έτσι θα εορτάσουμε και τη Σταύρωση αλλά και την Ανάσταση στη ζωή μας, και εύχομαι όλοι αυτό να το μιμηθούμε και να το κάνουμε έμπρακτα στη ζωή μας. Εύχομαι όλη αυτή την περίοδο να το ζήσουμε μέσα στην καρδιά μας για να νιώσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Και αυτή η Ανάσταση να είναι η Ανάσταση της ψυχής που όλοι ποθούμε. Εύχομαι να έχουμε όλη αυτή την περίοδο και καλή Ανάσταση να έχουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού στη ζωή μας κάθε μέρα, στην οικογένειά μας και στη ζωή μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και εύχομαι αυτή τη μεγάλη εβδομάδα να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να μετανοήσουμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Κύριε Πόντα και Πατερμόν, Κύριε Τον Χριστό, καλέσον μας. Κύριε Αγία Τριάδη, πράξτε μας από την τελευταία μας. Κύριε Πατερμόν, Κύριε Τον Χριστό.